Ξεκινούν στις 28 Νοεμβρίου τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για 38.000 χειρουργία που θα ξεκινήσουν από τους ασθενείς που αναμένουν περισσότερο χρόνο, με στόχο, όπως διευκρίνησε, οι αναμονές να επιτευχθεί να μην είναι περισσότερο από 4 μήνες. Ξεκινούν τα 37.000 δωρεάν χειρουργία που θα γίνουν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξεκινώντας από πίσω προς τα μπρος. Από τους συμπολίτες μας που περιμένουν το περισσότερο χρονικό διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό και την πρωτοβάθμια υγεία, ανέφερε πως όσα έχουν γίνει για την υγεία τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν ποτέ, επικαλούμενος 30.000 προσλήψεις γιατρών, νοσοκόμων και διοικητικών υπαλλήλων, που θα αυξηθούν κατά 10.000 μέχρι το 2027. Αντιλαμβάνομαι την έννοια ενός κράτους το οποίο τελικά φροντίζει τον πολίτη. Και εσύ, κύριε συνάδελφε, επειδή ξέρω ότι η δουλειά σας είναι να ασκείτε κριτική, αλλά να ρωτιέμαι πότε έχουν ξαναγίνει όλα αυτά στη χώρα μας. Με αυτή τη μεθοδικότητα, αυτή τη συστηματικότητα και αυτή την πραγματικά φροντίδα. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής επιτέθηκε στο Πασόκ, ζητώντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το αν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο ή αν θα πάρει, όπως είπε, τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τη τυφλή άρνηση. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε τροπολογία που κατατέθηκε, χαρακτηρίζοντας τη στάση του κόμματος ως συνέχεια αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια θέση, όπως καυτηρίασε, κάτω από τα λεφτόδρα. Περιμένω την οριστική απόφαση του Πασόκ σχετικά με το πώς τοποθετείται, με πολύ ενδιαφέρον για το νομοσχέδιο, όχι βέβαια της αριστεράς. Το μέλλον της είναι αβέβαιο, αλλά την τυφλή της άρνηση τη θεωρώ κάτι παραπάνω από σίγουρη. Πληροφορήθηκα ότι το Πασόκ έχει καταθέσει μία τροπολογία. Λοιπόν, είναι μία τροπολογία αντιγραφής ερώτησης, την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Ποιο είναι το αίτημα, προσέξτε, ποιο είναι το αίτημα να ενταχθεί όλο το προσωπικό του ΕΣΥ στα βαρέα. Δείγμα της αγωνίας σας, κύριοι συνάδελφοι, να αντικαταστήσετε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και στα λάθη του. Πριν ακόμα διαλυθεί, σπέβδετε να πάρετε τη θέση του κάτω από τη σκιά του λεφτόδεντρου. Για πλασματικές αγγελικές συνθήκες, επιβάρυνση και περαιτέρω αιμορραγία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι φροντίδα, έκανε λόγο η αντιπολίτευση. Κάνατε την ίδια εξαγγελία το Φλεβάρι, αλλά για 60.000 απογευματινά ιατρία. Πού πήγανε, χαθήκανε? Φλεβάρι με Νοέμβρη, 20.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Εσείς πάλι έχετε μπλέξει τη Βουλή με τον Εθνικό Κήπο. Εσείς νομίζετε ότι είστε εδώ μέσα να κάνετε περίπατο. Αυτό που προβλέπει είναι η παραπέρα αποδόμηση και το σμπαράλιασμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Λεφτόδεντρα υπάρχουν. Λεφτά για τους πλουσίους υπάρχουν. Λεφτά για τους φτωχούς δεν υπάρχουν. Αυτά τα λεφτά λοιπόν θα τα πάρουμε από τους πλουσίους, θα τα δώσουμε στους φτωχούς. Κράτος πανταξής. Τα καταθέτετε όχι για να φέρετε κάποια σοβαρή μεταρρύθμιση, αλλά για να εκταμιευθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βλέπουν τι κάνετε. Είδαν έναν πρωθυπουργό ποιος ήρθε και μας είπε ότι είναι αγγελικά φτιαγμένο το σύστημα υγείας.